χρόνια ό,τι ήταν να αποδείξω το έχω αποδείξει. Νομίζω ότι στις καρδιές των Ελλήνων έχω πάρει τη θέση μου, που κατά καιρούς ήταν πρώτη. Εναλλάσσεται, συνεχίζω, με βοήθησε ο κόσμος να έχω αυτή τη διάρκεια που για μένα είναι το σημαντικότερο, με εξελιχτική πάντα, αν θέλετε, πορεία και ανωδική. Και αυτή τη φορά γίνεται κάτι πάρα πολύ όμορφο στη χώρα μου για πρώτη φορά, η Eurovision. Και είναι σημαντικό που γίνεται εδώ. Δεν ξέρω, προμηνύεται μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Mm-hmm. Μετά τους Ολυμπιακούς, μετά από τόσες νίκες της Ελλάδας σε διάφορα επίπεδα, αθλητισμό και κυρίως αθλητισμό βέβαια με τους Ολυμπιακούς, αλλά σκέφτομαι και το ποδόσφαιρο, σκέφτομαι το μπάσκετ. Και όπως και στη Eurovision τα τελευταία δύο χρόνια δεν πήγαμε καθόλου άσχημα. Αφού λοιπόν κατάφεραν οι συνάδελφοι να φέρουν τη Eurovision στην Ελλάδα, γιατί λοιπόν να μην δεχτώ αυτή την πολύ τιμητική πρόταση και να προσπαθήσω μέσα από τη δύναμη, το πάθος λοιπόν και το ταλέντο που μου χάρισε ο Θεός να κρατήσω τον πήχη των εντυπώσεων λοιπόν ή του επίπεδου, του σόου σε υψηλά επίπεδα. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Και γι' αυτό το δέχτηκα με πολύ πολύ χαρά και κέφι και καθόλου άγχος και φόβο. Στο παρελθόν έχει τύχει οι χώρες που πήραν την πρωτιά να την ξανακερδίσουν και την επόμενη χρονιά. Εσείς πάτε για την πρωτιά ή συμμετέχετε τιμή Σένεκεν, ακριβώς σε αυτή τη γιορτή που διοργανώνεται στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, αν πω το δεύτερο, είναι σαν να πραγματικά παραδέχομαι ότι φοβάμαι. Αν πω το πρώτο και χάσω, φοβάμαι ότι θα μου πούν, α, εσείς λέγατε ότι θα πάρετε το πρώτο. Να σας πω κάτι. Σαν καλλιτέχνης γενικά δεν φοβόμουν ποτέ ούτε τις προκλήσεις, ούτε αν θέλετε το να χάσω, που δεν θεωρώ, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Το να μην κατακτήσω λοιπόν την πρώτη θέση για μένα δεν θα ήταν μια αποτυχία. Δεν τη φοβάμαι. Όπως σας είπα, δεν αισθάνομαι ότι στην Ελλάδα και στους Έλληνες ρισκάρω οτιδήποτε. Είμαι αυτή που είμαι, ο κόσμος ξέρει ποια είμαι, ξέρει τις δυνατότητές μου και μ' αρέσει που περιμένει τα πάντα από μένα αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Μακάρι το τραγούδι που θα γραφτεί να έχει πιθανότητες ακόμα και πρωτιά. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, τι τραγούδι θέλετε να πείτε? Θα έχετε λόγο καταρχήν στο συνθέτη, στο στιχουργό, στο ύφος του τραγουδιού? Στο συνθέτη όχι, αλλά στο τραγούδι πιστεύω ότι θα έχω, με την έννοια ότι θα ακούσω ό,τι μου σταλεί, μα ό,τι μου σταλεί, το οποίο έχει τις προδιαγραφές, πληρεί τις προδιαγραφές για αυτό το διαγωνισμό, γιατί όπως ξέρετε είναι ένας διαγωνισμός κυρίως pop μουσικής, έτσι. Αυτό μας έχουν δείξει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Η διάθεσή μου πάντως είναι προς κάτι χαρούμενο. Αν μου επιτρέπετε, με επικριτές. Τι είπατε? Με ανθρώπους που συμπαθούν τη Eurovision και με ανθρώπους που γράφουν πολλά και εναντίον της. Δεν είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει τη γενική αποδοχή. Πολλά λέγονται κατά πόσο προωθεί το τραγούδι ή όχι, το ύφος του τραγουδιού, το είδος του τραγουδιού. Εσείς τι τραγούδι θέλετε να πείτε στη Eurovision? Εγώ έχω κέφι να πω κάτι χαρούμενο και αισιόδοξο. Παρόλο που ο κόσμος που με ξέρει έτσι και από τις μπαλάντες μου και τους αρέσει η φωνή μου στα πιο έτσι, δραματικά και ερωτικά και λυπημένα τραγούδια. Δεν ξέρω, γιορτή μου μυρίζει. Το ότι η Eurovision θα γίνει στην Ελλάδα μου μυρίζει γιορτή. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει με πάρα πολύ όρεξη να περάσει πάρα πολύ ωραία εκείνη το βράδυ. Και όλη η Ευρώπη περιμένει να δει μια Ελλάδα χαρούμενη και μουσικά έτσι ανοιχτή. Άρα αισθάνομαι να πω κάτι χαρούμενο, κάτι με παλμό και να βοηθήσω τον κόσμο που θα βρίσκεται εκείνη το βράδυ να ζήσει κάτι δυνατό. Εγώ θέλω να πω κάτι δυνατό. Τα προηγούμενα χρόνια παρακολουθούσατε τη Eurovision? Βλέπατε τους διαγωνισμούς? Δεν μπορώ να πω με φανατισμό και πάθος. Κάποιες χρονιές θεώρησα ότι ήταν έτσι και απογοητευτική από ποιότητα τραγουδιών. Πέρσι πίστεψα πραγματικά ότι άξιζε το δικό μας τραγούδι να κερδίσει την πρωτιά. Η Έλληνα ήταν άψογη. Και νομίζω ότι από πέρσι και από πρόπερσι, αν θέλετε, κάπως ανέβηκε. Μάλιστα. Ευχόμαστε να καλή επιτυχία, να γραφτεί ένα ωραίο τραγούδι, να το ερμηνεύσετε πολύ καλά, όπως κανείς δεν αμφιβάλλει,
και να το διαλέξει η Ελλάδα. Θέλω να το διαλέξει η Ελλάδα το τραγούδι. Να το διαλέξει η Ελλάδα. Καλή επιτυχία, κυρία Βύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε όσους αδειμονούν για την Eurovision, το ραντεβού είναι σε 109 ημέρες. Να δούμε τώρα ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η Ρωσία και η Κίνα παραμέρισαν τις επιφυλάξεις τους και συντάχθηκαν με τα άλλα τρία μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Οι πέντε χώρες καλούν τη διεθνή